Λέω, μέλα, πάμε. Να βγάλω το κέικ να δοκιμάσει ή να ξεκινήσω να κάνω το κέικ. Είναι πολύ παχυτικό από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε δεν θα δοκιμάσω. Πάμε. Εντάξει, ωραία, πάμε. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα και ξεκινάμε. Δεν είναι πολλά τα υλικά, είναι πολλά τα τέτοια, τα spicy που έχει, τα μπαχαρικά που φαίνονται πολλά. Έκλεισε τη τηλεόραση, δεν φαίνεται. Τα μυρίζει ωραίο όμως, ε. Το έκανε διαστείο. Μπράβο. Λοιπόν, για το παντεσπάνι, για το κέικ. Ο Λόλας είναι πιο αστείος. 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 κουταλάκια baking powder. 1 κουταλάκι σόδα. 1,5 κουταλάκι κανέλα. 3 τέταρτα από το κουταλάκι μοσχοκάριδο τριμμένο. Λίγο αλάτι. Μία πρέζα γαρίφαλο, 250 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 150 γραμμάρια σπορέλο, γίνεται με λάδι χωρίς βούτυρο το κέικ, είναι, ας πούμε, το κέικ είναι διέτης, το frosting που κάνουμε είναι αυτό που επιβαρύνει πολύ το κέικ μας. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το κέικ μόνο. Θα σου δώσω. 3 μεγάλα αυγά, 2 βανίλιες και 350-400 γραμμάρια τριμμένο καρότο. Τώρα το τριβώ, γι' αυτό ακούγεται έτσι. Λοιπόν, για την επικάλυψη χρειαζόμαστε. Ακούγεται πολύ, αλλά τόσο χρειάζεται. 1000 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 κιλό δηλαδή. Οπό. 250 γραμμάρια βούτυρο, 500 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 160 γραμμάρια μέλι. Αυτό που κάνει το carrot cake τόσο ξεχωριστό είναι το frosting, το γύρω-γύρω, αυτό που το σερβίρουν. Ναι. Το κάνουμε ουσιαστικά με στρώματα, 3 στρώματα κάνουμε. Έλα ρε. Ναι. Έχει πολλά στρώματα και αυτό να σας πω ειλικρινά είναι το πιο light που μπορούσα να κάνω. Γιατί κανονικά έχει 1 κιλό και το βούτυρο το Σόπα, frosting ρε. Και άχνη ζάχαρη. Ναι. Έτσι όπως σερβίρουν έξω αυτά. Διατροφική βόμβα. Αυτά που παίρνουν τα carrot cake και μεταξύ πας παίρνεις ένα carrot cake από ένα μαγαζί και νομίζω ότι αυτό είναι διαιτητικό γιατί είναι carrot cake. Τα carrot cake είναι πάρα πολύ στην Αμερική. Είναι Αμερικανιά. Ποιο, το carrot cake. Ναι, πολύ. Ναι. Υπάρχουν μαγαζάκια που πουλάνε πολύ μικρά στη Νέα Υόρκη μόνο carrot cake. Και τα cupcakes, ας πούμε, δηλαδή πολλά είναι carrot cake. Ε? Ναι, 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 έχει. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να σου δείξω πόσο εύκολη είναι η συνταγή μας. Λοιπόν, τα έχω χωρίσει σε τρία μείγματα. Εντάξει, είναι ζάχαρη καστανή, ναι. Όχι μαύρη, καστανή, από αυτή που γράφει την ακατέργαστη στο σούπερ μάρκετ, σπορέλαιο, 3 αυγά είναι τα υγρά μας στοιχεία, οπότε τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα μπολ αυτά. Μάλιστα. 3 αυγά. 3 αυγά Τουρκίας. 3 αυγά Τουρκίας και... Τι. Ναι. Το σπορέλαιο μέσα. Και την καστανή ζάχαρη. Κοιτάξτε, δεν έβαλα μαύρη ζάχαρη. Η συνταγή γίνεται και με μαύρη ζάχαρη, άμα θέλετε. Απλά θα γίνει πιο σφιχτό το κέικ μας. Εμείς θέλουμε να είναι πιο αεράτο, γιατί ουσιαστικά κάνουμε στρώματα. Και θέλουμε να είναι πιο αεράτο. Ανακατεύουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ζάχαρη. Πάρα πολύ. Αυγά και σπορέλαιο. Υπέροχα. Η Φέη σήμερα είναι αμυγός ανοιξιάτικη. Πολύ. Ανοιξιάτικη, πολύ. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Σου αφιερώνουμε το τραγούδι του Μικρότσικου που πήγε στην Γροφή, όπως το λέει. Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα'ναι ουρανού κατάνοιξη. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Στα ξαφνικά. Carrot cake. Τέλεια. Και η καρότο. Να σου πω τι είναι πολύ παγιδικό. Τέλεια. Δεν είναι πολύ παγιδικό το cake. Το frosting είναι και πάλι δεν είναι πολύ. Γιατί είναι το frosting. Αυτό. Τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής? Λοιπόν, έχω βάλει 3 αυγά, το σπορέλαιο, 150 γραμμάρια. 3 αυγά, το σπορέλαιο. Ναι. Το ξεκινάς τελείως ανάποδα. Και τη μαύρη ζάχαρη. Και την καστανή ζάχαρη. Αυτό. Έτσι όπως είναι, ρίχνω το καρότο που έχω τρέξει. Βούτυρο δεν έπρεπε να βάλει. Όχι, δεν βάζουμε καθόλου στο carrot cake βούτυρο. Καθόλου. Είναι ένα cake που βάζει γίνεται... σπορέλο δηλαδή. Σπορέλο και χωρίς μίξερ. Γίνεται και χωρίς. Άρα βάζει τα αυγά, το σπορέλο. Γιώργο, τώρα δεν μπορώ να κάνω το cake, ρε Γιώργο. Τι έκανε. Μα δεν μπορώ να κάνω το cake τώρα. Γιατί πρέπει να κόψω στρόγγυλα από αυτό. Και τώρα αυτό εδώ επηρεάζει, δηλαδή αυτή η γωνία. Ναι, επηρεάζει και θα στο δείξω. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να κάνω το cake. Εγώ φταίω. Κρεμάσαμε ανάποδα. Εκτελέστε με. Εκτελέστε με που ήθελα λίγο να πάω μια γωνίτσα από το κέικ και με βρίσκω εδώ μέσα στην εκπομπή μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για πες τι έχεις. Έχεις βάλει το σπορέλο, τα 3 αυγά. Ναι. Μετά. Και την καστανή ζάχαρη. Τα χτύπησα όλα μαζί. Για το carrot cake προετοιμάς την καστανή ζάχαρη. Πάντα βάζουμε καστανή ζάχαρη. Ή μπορεί να βάλουμε μίξη. Ναι. Ή μπορούμε να βάλουμε μίξη καστανής με λευκή. Αλλά πάντα ωραία. Υπάρχει. Και το καρότο. Και το καρότο. Μπορείτε να βάλετε και μαύρη μαλακή ζάχαρη από αυτή που έχει τη μελάσσα. Αυτή είναι και πιο υγιεινή μας έχει. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν θα φουσκώσει τόσο. Θα είναι λίγο πιο τέτοιο. Παίρνουμε τώρα ένα άλλο μπολάκι. Για να κατέβουμε όλα τα στερεά μας. Κάτσε να πω εγώ για τις ποσότητες. Λοιπόν, αλεύρι πόσο.
Λοιπόν, αλεύρι έχουμε 250 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις. Μέσα. Baking powder. 2 κουταλιές του γλυκού. Δέστε πόσο είναι. Μέσα στο αλευράκι. Θέλει και baking powder και σόδα. Και μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Ήδη έχει βάλει 250 γραμμάρια της καστανής ζάχαρης, 150 γραμμάρια σπορέλο, τα τρία τα μεγάλα αυγά. Και το καροτάκι στο χοντρό τρίφτη. Ναι. Τις βανίλιες τις έβαλες. Όχι. 2 βανίλιες. Μία-δύο. Τα υγρά τα έχει κάνει όλα μαζί εδώ και εδώ βάζει τα στερεά. 2 βανίλιες. Έχουμε την, την κανέλα. Πόσο? 1,5 κουταλάκι. Ναι. 1,5. Μοσοκάριδο. Πόσο? 3/4 του γλυκού. Τόσο. Ναι. Και εδώ πέρα πολύ λίγο στη μύτη του κουταλιού είναι το γαρίφαλο, είναι πάρα πολύ δυνατό, μην βάλετε παραπάνω. Πολύ λίγο. Πάρα πολύ μουστοκούρουρα. Μία το πρέσα με το χέρι μπορείτε να βάλετε για να το καταλάβετε. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, ανακατεύω όλα τα στερεά μου εδώ πέρα μαζί. Είναι το πιο εύκολο κέικ που υπάρχει, δεν χρειάζεται να ξέρει. Σαν κέικ είναι το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι το παντεσπάνι, αυτό το εύκολο. Δεν έχω δοκιμάσει αυτό ποτέ μου κάρο κέικ. Δεν έχω κάνει ποτέ. Αυτό ήταν. Ανακάτεψα. Γιατί ο Γιώργος είπε ότι είναι παχυντικό, δεν μου φαίνεται να έχει κάτι παχυντικό. Όχι, όχι αυτό. Το frosting είναι από πάνω από την κάλυψη. Και δεν είναι τόσο παχυντικό, να σου πω γιατί μπορούμε να πάρουμε τυρί κρέμα light. Και ουσιαστικά, άμα δεις το carrot cake πόσο είναι τούρτα, βγάζει τουλάχιστον 20 μερίδες. Αναλογικά στο άτομο πάνε, ας πούμε, 50 γραμμάρια τυρί. Mm-hmm. Οπότε 50 γραμμάρια τυρί κρέμα έχει 50 θερμίδες. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τόσο παχυντικό όσο φαίνεται. Απλά φαίνεται γιατί είναι μεγάλη ποσότητα. Μόνο το σπορέλο δεν ξέρω αν. Δεν μας πειράζει το σπορέλο. Δεν βάζουμε ελαιόλαδο για να μην καλύψουμε τη γεύση. Δεν βάζουμε βούτυρο γιατί δεν χρειάζεται να βάλουμε. Να μην έβαζε ένα ωραίο γιαούρτο βούτυρο. Γιαούρτο βούτυρο? Ναι. Τι εννοείς? Δεν έχεις δει αυτά τα βούτυρα που είναι πολύ υγιεινά από γιαούρτι? Ναι, αλλά δεν κάνουμε για αυτή τη δουλειά που το θέλουμε. Γιατί? Εγώ τα βάζω στο κέικ μου, όχι. Ναι, γιατί στο κέικ θα βάζεις κανονικά και γιαούρτι και βούτυρο. Τα λιπαρά που χρειάζεται ένα κέικ χρειάζεται 150 γραμμάρια μέσα. Όχι, είναι η ίδια ποσότητα. Προς το βούτυρο νομίζω είναι από γιαούρτι. Τι εννοείς? Γιατί το βούτυρο γίνεται πάντα από γάλα, ούτως ή άλλως. Α. Δεν το έχω δει, θα το ψάξω και θα σου πω για να μην λέω κι εγώ. Okay. Τώρα πες το σπορέλο συγκριτικά με το βούτυρο. Η μαργαρίνη είναι σπορέλο δεμένο. Γιατί δεν βάζεις βούτυρο? Γιατί δεν χρειάζεται και για λόγους οικονομίας και για λόγους γεύσης. Δεν θέλουμε να πάρει έξτρα γεύση. Θέλουμε να μην έχει καθόλου γεύση η λιπαρή μας. Δεν χαλάει φύ όμως αν βάλεις σε βούτυρο. Όχι, μα κοίταξε το κέικ που κάνουμε είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να φρατέψουμε βούτυρο με ζάχαρη πρώτα για να ρίξουμε το μείγμα και να φρατέψει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Και οικονομικά είναι πολύ πιο φθηνό το σπορέλο. Έχει 20 λεπτά η ποσότητα που ρίξαμε. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο υγιεινό να βάλεις σπορέλο και να βάλεις βούτυρο. Μα τα λάδια γενικά και το σπορέλο δεν είναι ότι είναι ανθυγιεινό. Μια χαρά είναι το λάδι. Όχι, αλλά το σπορέλο συνήθως το βάζουμε για να κάνουμε τα τηγανιτά μας. Αυτό ακριβώς. Απλά όταν τηγανίζεται, το λάδι χαλάει. Και το σπορέλο ακόμα δεν είναι τόσο απαγορευτικό. Δεν έχει γεύση σαν το ελαιόλαδο, γι' αυτό είναι και τόσο φθηνό. Αλλά γίνεται πάλι από σπόρους. Καλαμπόκι, πώς το λένε, ηλιόσπορο. Δηλαδή κανονικά είναι λάδι από φυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάρω πολύ λίγο λαδάκι, θα ρίξω και εδώ πέρα μέσα. Δεν είναι πιο υγιεινό το βούτυρο από το λάδι? Το αγελάδος? Όχι βέβαια, ούτε καν. Ούτε καν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα έχει κορεσμένα λιπαρά. Συγγνώμη, τότε γιατί δεν το τρώμε μαυράκι αυτό και λέμε ότι το ελαιόλαδο είναι πιο καλό? Γιατί το μπορείς να φας σπορέλο, έχει γεύση? Όχι, πέραν της γεύσης λέμε ότι είναι και πιο καλό. Δηλαδή είναι πάει καλύτερο σαν τροφή από το ομό ελαιόλαδο. Μα δεν λέμε όμως ότι το ομό σπορέλαιο είναι καλό και μας προσφέρει. Εσύ μου συγκρίνεις τώρα το σπορέλαιο με το βούτυρο και σου λέω ότι πιο υγιεινό από το σπορέλαιο και το βούτυρο είναι το σπορέλαιο. Πιο γευστικό είναι φυσικά το βούτυρο από όλα, και από το ελαιόλαδο και από το σπορέλαιο. Έτσι. Και το ελαιόλαδο με το σπορέλαιο, οι διαφορές που έχουν είναι ελάχιστες. Είναι λίγο στα ω3, ω6. Γιατί το ένα βγαίνει από ελιά, είναι πιο καλά τα λιπαρά από την ελιά, από όσο πολύ ιόσπορο και καλαμπόκι που βγαίνουν τα υπόλοιπα. Και έχουν και τεράστια διαφορά στην τιμή. Εντάξει. Απλά αυτό είναι άγευστο. Το ελαιόλαδο παίρνει μια κουταλιά, το βάζει στο στόμα και σου δίνει γεύση. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τη λογική τη μαμά. Η μαμά θέλει να κάνει ένα κέικ ωραίο για το παιδί τη. Ναι. Και θέλει να βάλει τα καλύτερα υλικά μέσα. Ωραία. Σου πάει καρδιά να βάλει σπορέλο μέσα στο κέικ. Είναι πολύ καλύτερο από το βούτυρο. Εσύ το έχει συνδυάσει το σπορέλο ότι τηγανίζουμε. Ναι, γι' αυτό. Κάνει πολύ λάθο γιατί αυτό είναι ομό σπορέλο. Δεν έχει κάτι κακό. Κατάλαβε. Και το ελαιόλαδο, άμα πάρω και τηγανίσω πατάτες, γίνεται το πιο χάλια πράγμα που υπάρχει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό είναι το φθηνό λάδι που χρησιμοποιούμε και είναι μια χαρά. Μάλιστα. Εντάξει. Ρίξτε το όλο μέσα. Και δεν μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο σε περίπτωση που πείτε τώρα ότι αυτά που είπε η Φέη, ότι εντάξει δεν πειράζει, εγώ θα βάλω βούτυρο ή
ή ελαιόλαδο. Εγώ εσένα ακούω. Όχι, δεν θα τα αλλάξετε, γιατί άμα βάλετε ελαιόλαδο θα είναι πολύ έντονη η γεύση από το ελαιόλαδο. Και δεν θα τρώγεται το κέικ. Εμείς θέλουμε μια λιπαρή ουσία που να μην έχει καθόλου γεύση, καθόλου άρωμα μέσα, για να αναδείξουμε τη γεύση από το καρότο και από όλα τα μπαχαρικά που βάλαμε μέσα. Στα μελομακάρονα γιατί τα κάνουμε με σπορέλο? Γιατί δεν μου είπες τότε τίποτα? Τα μελομακάρονα τα κάνουμε με σπορέλο, κανονικά. Πόσο μελομακάρονα θα φας? Το φας μια περίοδο μόνο, τα Χριστούγεννα θα φας ένα-δύο. Ωραία, πόσα καροτκέικ θα κάνεις? Γιατί το κάνεις επειδή θέλεις, δεν το κάνεις λόγος, επειδή υπάρχει παράδοση. Λόγος, δηλαδή το κάθε λάδι χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη δουλειά. Και το βούτυρο ακόμα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή το καθένα έχει τη δική του χρήση. Ούτε το σπορέλαιο είναι κακό, ούτε το βούτυρο είναι κακό, ούτε το ελαιόλαδο είναι κακό. Mm-hmm. Αλλά όλα έχουν ξεχωριστή χρήση. Αυτό πρέπει να μάθουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Διαφωνείς ότι μέσα στο μυαλό μου στο σπορέλαιο το έχουμε σαν κάτι κακής ποιότητας? Βέβαια. Δεν γιατί... ισχύει όμως, λες. Γιατί? Είναι πώς έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι το έχω ξαναπεί ότι ακόμα και βινεγκρέτ που κάνουμε και έχουμε σαλάτες που κάνουμε με ελαιόλαδο, κάνουμε γιατί? Γιατί όταν βάζουμε μια πολύ έντονη γεύση όπως ξύδι ή λεμόνι, θα βάλω ελαιόλαδο μέσα για να ισορροπήσει τη γεύση και να μου βγάζει τη γεύση του ελαιολάδου, της ελιάς. Σε περίπτωση που έχω μια πολύ απαλή βινεγκρέτ, που έχω μπορεί να κάνω μια βινεγκρέτ με μέλι, με φράουλες, με ροδάκινο ή με οτιδήποτε, που είναι πολύ ελαφριά η γεύση από αυτό που θέλω να δώσω, ποτέ δεν βάζω ελαιόλαδο. Σπορέλο. Βάζω πάντα σπορέλο, γιατί καλύπτει τη γεύση. Εντάξει. Δηλαδή, στο ελαιόλαδο πληρώνουμε τη γεύση που έχει ουσιαστικά. Βέβαια είναι και ποιοτικά καλύτερο, γιατί δεν καίγεται τόσο εύκολα ως αυτό, μπλα μπλα μπλα. Αλλά ξέρετε πόσο, τι χρήση θα του δώσω? Ακριβώς. Το ελαιόλαδο για μένα είναι να το φάσω μου. Δηλαδή όταν το φάσω μου είναι αυτό που σου δίνει τα πάντα. Σε περίπτωση που το ψήσεις ή οτιδήποτε, δεν βρίσκω κανένα λόγο, μπορούμε να βάλουμε κανονικά σπορέλο και είναι πολύ πιο οικονομικό. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Εντάξει, ξέρω ότι πολλοί κόσμος θα λέει τι λες, αλλά δεν είμαστε κιόλας από την Κρήτη να έχουμε τόνους ελαιόλαδο σπίτι για να τους χρησιμοποιούμε για να τηγανίζουμε πατάτες κτλ. Είναι ακριβό αυτό το λάδι. Δεν είναι